Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Σήμερα έχουμε την τιμή να είναι εδώ μαζί μας ο πατέρας Μαϊδώνης Χρυσόστομος. Είναι Γενικός Πατριαρχικός Επίτροπος της Επισκοπής Εμπουκόμπα στην Τανζανία. Και θα συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε την προηγούμενη φορά για την ιεραποστολή παρά τη λίμνη Βικτόρια. Και θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ μαζί μας και πάλι και την ευχή σας να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μιλήσαμε για την Ιεραποστολή. Η Ιεραποστολή είναι έκφραση αγάπης στο Θεό και στο συνάνθρωπο φυσικά. Θα ήθελα έτσι λίγο να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Τι ανάγκες έχετε, Πάτερ, σε αυτό το έργο που κάνετε? Η πρώτη ανάγκη είναι η βοήθεια προς τους ιερείς. Ξέρετε ότι δεν μπορεί να γίνει εκκλησιαστικό έργο χωρίς την ιεροσύνη, χωρίς τους ιερείς. Έτσι λοιπόν εκεί έχουμε λίγους ιερείς και πολλές ενορίες, πολλούς χριστιανούς που πρέπει να ανταποκριθούν στο έργο το μεγάλο το οποίο έχουν να διακονήσουν αυτούς τους αδελφούς. Έτσι λοιπόν το πρώτο έργο είναι η βοήθεια προς τους ιερείς, καταρχάς να τους δώσουμε ένα μισθό. Αγωνίζομαι και μέχρι τώρα υπάρχει μια ανταπόκριση από τους χριστιανούς, από τους αδελφούς και μας ενισχύουν στο να μπορούμε κάθε μήνα να δίνουμε ένα μισθό στους ιερείς, οι οποίοι είχαν φτάσει σε απόγνωση. Εδώ και μια δεκαετία δεν είχαν μισθό για τον ΑΒ λόγο. Τους δίνουμε λοιπόν ένα αξιοπρεπή μισθό. Στη συνέχεια αναζήτησα να τους προσφέρω μια ιερατική στολή. Να μην φοράνε κορέλια. Μάλιστα. Αναζητώ τώρα ένα ζωστικό να βάλουν, ένα ράσο. Αναζητώ και ψάχνω αυτή τη στιγμή βοήθεια να πάρω μοτοσυκλέτες όλους τους ιερείς μου, διότι οι ιερείς έχουν 2, 3 και 5 και κάποιοι έχουν και 10 ενορίες. Που είναι σε απόσταση και 50 χιλιόμετρων. Αρκετά μεγάλη. Πώς θα ανταποκριθούν οι άνθρωποι, οι πατέρες, στις απαιτήσεις των χριστιανών. Μάλιστα. Ευχαριστώ τους ιεραποστολικούς συλλόγους οι οποίοι με βοηθούν και την Ορθόδοξη Αδελφότητα Εξωτερικής Ιεραποστολής της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου, όπως και στον Ιεραποστολικό Σύλλογο Πορεία Αγάπης της Λάρισας, οι οποίοι με βοηθούν και μου έδωσαν τα πρώτα χρήματα να πάρουμε τις μοτοσυκλέτες, τις λένε πίκι-πίκι εκεί στην Τανζανία, να βοηθήσουμε τους πατέρες να πάρουν τα γαϊδωράκια δηλαδή και να πάνε στις ενορίες, να εξυπηρετήσουν τις ενορίες, την Ιεραποστολή δηλαδή. Επίσης αναζητώ να πάρω ένα ποδήλατο στους κατηχητές. Έχουμε τους 35 ιερείς και έχουμε 50 κατηχητές. Οι κατηχητές εκεί δεν είναι αυτοί που κάνουν προς το κατηχητικό σχολείο. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα, όπου δεν υπάρχουν ιερείς, να συγκεντρώνουν τον κόσμο την Κυριακή σε μια ενορία, στο ναό, να χτυπήσουν την καμπάνα, λαϊκοί. Αλλά έχουν αυτό το διακόνημα του κατηχητή. Υπάρχει μέσα στην εκκλησία αυτό. Και να κάνουν μια ακολουθία, να κάνουν μια προσευχή, να διαβάσουν τον Απόστολο, το Ευαγγέλιο, να πούν 2 λόγια, ένα κήρυγμα. Έτσι. Επίσης κάνουν και τις κατηχήσεις εκείνων οι οποίοι θέλουν να προσέλθουν στην Ορθοδοξία. Και προσπαθώ τώρα να πάρω από ένα ποδήλατο να διευκολυνθούν και αυτοί. Τα μηχανάκια βρήκαμε στην τοπική αγορά, δεν μπορούμε να πάρουμε κοντέινερ να τα στείλουμε από την Ελλάδα, θα πληρώσουμε τα μεταφορικά και τα άλλα περισσότερα και τους χώρους εκεί, και 1.000 ευρώ το μηχανάκι και $70 το ποδήλατο. Επίσης θα επιμείνω πάλι σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να βοηθήσω τους ιερείς μου. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ιερείς. Το Φεβρουάριο θα ξεκινήσω ένα μήνα ιερατικό σεμινάριο. Θα μαζέψω τους ιερείς να ξαναφρεσκάρουμε πάλι την αγάπη μας και τη φροντίδα για την τοπική εκκλησία. Θα αναθερμάνουμε το ενημίν χάρισμα που λέγει ο Απόστολος Παύλος, για να μπορέσουμε να μπορέσει, ο τελικός σκοπός είναι να επανακινηθεί η Ιεραποστολή. Να μιλήσουμε, θα κάνω ένα μήνα με τους ιερείς, ένα σεμινάριο και έχουμε ιερατική σχολή εκεί και μία εβδομάδα με τους κατηχητές. Θέλω βοήθεια βέβαια, πρέπει να φάνε, πρέπει να αυτό, πρέπει να εξοπλιστεί η σχολή με κρεβάτια και άλλα υλικά. Θέλω ανθρώπους να έρθουν να μαγειρέψουν και στη συνέχεια πρέπει να ενδιαφερθώ για τους ίδιους τους ιερείς πάλι. Όλοι είναι πολύτεκνοι, όλες οι οικογένειες είναι πολύτεκνες εκεί και οι ιερείς όλοι είναι πολύτεκνοι. Μάλιστα ένας ιερεύς έχει και 14 παιδιά. Πρέπει να βοηθήσουμε την οικογένεια. Υπάρχουν και ιερείς οι οποίοι μένουν αλλού και αλλού είναι οι ενορίες τους. Δεν έχουν σπίτια. Έχουν και μου ζητάνε τα ενοίκια από τα σπίτια που μένουν. Θα βάλω χωρίς τους ιερείς και στην Ελλάδα και στην Αφρική δεν γίνεται εκκλησία. Δεν υπάρχει εκκλησία. Και ένας επίσκοπος δεν μπορεί να κάνει ο ίδιος χωρίς τους ιερείς του. Οι ιερείς είναι αυτοί που κάνουν την εργασία. Ο επίσκοπος θα καθοδηγήσει, θα βοηθήσει, θα συμπαρασταθεί, ναι, θα συμβουλέψει, αλλά τη δουλειά θα την κάνουν οι ιερείς. Εκείνοι έχουν την άμεση επικοινωνία με το λαό. Και στην πραγματικότητα ο επίσκοπος είναι ο ποιμένας των ποιμένων. Και οι ποιμένες που είναι σε κάθε μια ενόρια έχουν την επικοινωνία με τους αδελφούς. Οπότε σε αυτό το σεμινάριο θα υπάρξει, ναι, έτσι μια ενημέρωση. Και επίσης πρέπει να βγάλουν στελέχη. Έτσι. Από το Σεπτέμβριο πρώτο ο Θεός θα ξεκινήσω την ιερατική σχολή, θα ψάξω τώρα, θα αλωνίσω την επαρχία από, ναι, χωριό σε χωριό, να βρω ανθρώπους να αγαπούν το Θεό, να αγαπούν την Εκκλησία, παιδιά, νέα παλικάρια. Παιδιά, παλικάρια, να έρθουνε. Θέλουνε, ναι, έχετε επικοινωνία όλα αυτά τα, ναι, χρόνια. Να εκπαιδευτούν αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να αναλάβουν στην ιεροσύνη, κατηχητές και στελέχη της Εκκλησίας γενικά. Οπότε θέλει βοήθεια. Θέλουμε βοήθεια. Θέλετε βοήθεια, θέλουμε στελέχη, θέλουμε συμπαράσταση από τον θεολόγο που θα έρθει να διδάξει. Ωραία. Μέχρι μέχρι την κυρία που θα έρθει να μαγειρέψει, μέχρι τα φασόλια και το ρύζι που θα χρειαστούν να... Πολύτιμη βοήθεια, ναι, του καθενός. Από τα βιβλία που πρέπει να τυπώσω και να τους τα δώσω. Ναι. Όλοι μαζί. Ναι. Ναι. Και μετά από η δεύτερη ανάγκη είναι οι ναοί. Μάλιστα. Οι ναοί οι οποίοι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να χτίζονται και στις περιοχές και στις ενορίες που δεν υπάρχουν ναοί. Σιγά σιγά θα γίνει αυτό, αλλά κυρίως όταν λέω ναούς εννοώ να γεμίσουν, να έχουμε συγκεντρώσει πρώτα τους χριστιανούς. Να αποκτήσουν οι χριστιανοί εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, να επιστρέψουν όσοι έχουν φύγει σε προτεσταντικές ομάδες και να ενοποιηθεί ο Ορθόδοξος κόσμος εκεί της Επισκοπής. Θα γίνουν και οι ναοί. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πάντοτε το έλεγα ότι δεν μπορεί η Εκκλησία να είναι πιο πλούσια από τα παιδιά της. Όταν είναι φτωχά τα παιδιά, δεν μπορεί να είναι πιο πλούσια η μάνα. Έτσι. Όταν θα είναι πλούσια τα παιδιά, θα κάνουν και τη μάνα τους πλούσια. Και έτσι δεν στενοχωριόμαστε για το ότι έχουμε λασποκαλύβες. Διότι έχουμε και χτισμένους ναούς χωρίς χριστιανούς. Οι οποίοι ίσως από την αδιαφορία μας και την ανευθυνότητά μας καταφέραμε σε κάποιες περιοχές να υπάρχουν ναοί χωρίς χριστιανούς, όπως γίνεται και ίσως και εδώ. Οπότε το θέμα μας δεν είναι οι ναοί, είναι οι χριστιανοί, είναι οι ζωντανοί ναοί. Επιτρέψτε μου επίσης το τρίτο να σας πω, που για μένα βέβαια είναι το πρώτο, αλλά είναι οι νέοι. Είναι οι νέοι. Για τους νέους έχουμε δύο σχολεία αυτή τη στιγμή. Είναι το σχολείο το Αριστοτέλης, ένα μεγάλο εκπαιδευτήριο. Το έχτισαν οι αστυνομικοί της Ελλάδος. Ευχαριστώ τους αστυνομικούς της Ελλάδος που έδιναν 1 ευρώ το μήνα. Ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελλάδος, αστυνομικός διευθυντής του νομού Δράμας και μεταπιτά βουλευτής του νομού Δράμας. Τον ευχαριστώ πολύ και την Ομοσπονδία που βοήθησαν να χτιστεί το σχολείο Αριστοτέλης, και απευθύνουμε και στους Έλληνες, στους Μακεδόνες, να βοηθήσουμε τον Αριστοτέλη εκεί να περπατήσει στην Αφρική. Υπάρχει η μορφή του, υπάρχει το όνομά του εκεί και τους λέμε και ποιος είναι ο Αριστοτέλης. Και υπάρχει το σχολείο μας ο Αριστοτέλης. Υπάρχει... Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Υπάρχει σχολείο. Το σχολείο μας ο Άγιος Σωστένης, προς τιμήν του πατρός Σωστένη. Εκεί τα αγαπώ πολύ τα παιδιά μας, τα αγόρια, τα κορίτσια. Έχουμε και οικοτροφία, εκεί μένουν τα παιδιά, επειδή είναι από διάφορα χωριά. Εκεί κάνουν τα μαθήματα, εκεί τρώνε, εκεί κοιμούνται, όλα τα παιδιά φοράνε στολή, γράφουν Αριστοτέλη στο σχολείο ή σαν Σωστένης. Πώς σας δέχτηκαν, πάτερ, εκεί? Πώς, η αγάπη πρέπει να είναι πολύ μεγάλη στο πρόσωπό σας. Ναι, είπαν, με δέχτηκαν σαν τον Μωυσή, αλλά δεν είμαι Μωυσής, είμαι διάκονος της Εκκλησίας, τίποτα άλλο. Έτσι. Αλλά είναι πολύ μεγάλη η αγάπη τους που έχω εισπράξει και από τους κληρικούς. Πρώτα βέβαια από το Μακαριό, το πατριάρχη μας, τον κύριο Θεόδωρο, τον οποίο ευχαριστώ για την αγάπη, στην Μπουκόμπα. Τόση είναι μεγάλη του η αγάπη στην Μπουκόμπα που ήρθε 3 φορές. Την έχει επισκεφθεί ως πατριάρχης. Ευχαριστώ τους κληρικούς μου για την αγάπη, για τη συμπαράσταση, και επίσης τους χριστιανούς. Όπου πηγαίνουμε στις ενορίες να λειτουργήσουμε, είναι πρωτοφανές το γεγονός, σε σχέση και με τα ελλαδικά πράγματα. Γεμάτος ο ναός, έχονται και από τις γύρω τις ενορίες, ψάλλει όλος ο λαός μαζί. Ζούμε αποστολικές στιγμές αποστολικής εκκλησίας, όλοι μαζί χριστιανοί, απλά, ούτε καέκλες, όχι ούτε τίποτα μέσα. Είναι όμως γεμάτη από χάρη Θεού. Και μεγαλείο. Μεγαλείο πίστεως, αγάπης, γεμάτος παιδιά, και κοινωνούν όλοι στη Θεία Κοινωνία, και μετά όταν βγούμε από την εκκλησία όλη την ημέρα χορεύουν και τραγουδάνε. Και φωνάζουν «Καρύμπου, μπάμπα ασκόφου, καλώς όρισες πατέρα επίσκοπε». Και δεν είμαι επίσκοπος, αλλά τέλος πάντων έτσι νομίζουν αυτοί. Και η χαρά τους. Αλλά σκέπτομαι εκείνη τη στιγμή την ευθύνη που έχω και που έχουμε σαν εκκλησία, να ανταποκριθούμε στις ελπίδες και τις προσδοκίες αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και κυρίως των παιδιών. Γι' αυτό και πρώτα ο Θεός, έχω κάνει έκκληση και υπήρξε μια μικρή ανταπόκριση αυτή τη στιγμή. 2 θεολόγοι από τη Χαλκιδική μου είπαν το καλοκαίρι θα έρθουμε. Θα κάνω κατασκηνώσεις το καλοκαίρι στα οικοτροφία που έχουμε εκεί, στα σχολεία μας. Ναι. Θα φιλοξενήσω τα ορθόδοξα παιδιά, και τα μικρά και τα μεγαλύτερα, και τους φοιτητές και τις γυναίκες και τις πρεσβυτέρες, και επίσης μια χριστιανή που κάνει κατασκηνώσεις στην Αφρική προσεφέρθηκε, θα μας βοηθήσει να κάνουμε τις κατασκηνώσεις, και θέλω όμως στελέχη. Θέλω στελέχη που να ξέρουν αγγλικά. Θα τους κάνουμε τα έξοδα να έρθουν κάτω. Όσο διάστημα θέλουν, από 1 μέχρι 3 μήνες. Ιούνιο μέχρι Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο θα κάνουμε τις κατασκηνώσεις εκεί. Δεν έχουμε κορονοϊό εκεί και ούτε μάσκες και μπορούμε άνετα να εργαστούμε και να μαζέψουμε τα ορθόδοξα παιδιά. Από εκεί θα βγάλουμε τα στελέχη. Επίσης, οι ανάγκες είναι η κατήχηση. Ζητάω κατηχητές, κυκλάρχες που ξέρουν αγγλικά. Ευχαριστώ τον Υποστηλικό Σύλλογο από τη Λάρισα που διαθέτει ανθρώπους. Τώρα θα έρθει μια κατηχήτρια εκεί η οποία ξέρει τα αγγλικά και κάθε μέρα είναι και σε ένα διαφορετικό χωριό και μαζεύει τους χριστιανούς στο ναό και τους κατηχεί. Και εποπτικά μάλιστα με εικόνες που τους μοιράζει. Ναι. Επίσης το άλλο το είπαμε για την νεολαία, για τα παιδιά. Θα προχωρήσουμε το θέμα των σχολείων αλλά σιγά σιγά να βοηθήσουμε και επίσης θέλω βοήθεια για το νοσοκομείο μας. Έχει νοσοκομείο η επισκοπή μας. Βοήθησαν γιατροί από την Αθήνα και από το Λος Άντζελες, από την Αμερική, οι ομογενείς μας οι Έλληνες. Τώρα θα γίνει μια επέκταση του νοσοκομείου για να γίνει με ευτική κλινική και παιδιατρική κλινική και εκεί, σε αυτή την κλινική, στο νοσοκομείο, δίπλα θα γίνει και η νοσηλευτική σχολή. Βοηθούν οπότε οι Έλληνες απόδημοι. Ναι, η νοσηλευτική σχολή για να πάνε τα δικά μας τα κορίτσια και τα ορθόδοξα να γίνουν νοσηλεύτριες, να μπουν μέσα στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν θέλω μια βοήθεια. Επειδή υπήρξε μια δυσκολία με το νοσοκομείο, έκανα και κάνω έκκληση προς τους γιατρούς. Θέλω εθελοντές γιατρούς ειδικευμένους ως επιτοπλίστων να έρθουν να μας βοηθήσουν εκεί και πράγματι ήδη κατέφθασαν τρεις γιατροί οι οποίοι μας βοήθησαν πραγματικά. Ευχαριστώ τον κύριο Σιμελίδη, τον παθολόγο από την Κοζάνη που ήρθε. Ευχαριστώ την κυρία Παναγιώτη την Παδοπούλου, την οδοντίατρο από την Αθήνα. Ευχαριστώ και τον Ηλία, τον Χάμπου. Είναι ηθαγενής Ορθόδοξος που ήρθε και βοήθησαν το νοσοκομείο μας και άρχισε και πήρε επάνω του το Ίδρυμα και για να μπορέσουμε και προς τα παιδιά μας από το νοσοκομείο πηγαίνουμε και τα σχολεία μας επιμελούνται την υγεία των παιδιών μας όπως και στα χωριά που υπάρχουν θέματα, υπάρχουν θέματα υγείας. Δεν έχουν πρόσβαση σε γιατρούς οι άνθρωποι. Όπως σας είπα, έτσι καταλάβετε, είναι οι ιερείς, είναι οι ναοί, είναι η νεολαία, είναι η κατήχηση. Έχετε μεγάλες ανάγκες βοήθεια. Μικρών και μεγάλων και είναι και το φιλανθρωπικό έργο. Να μην σας πω άλλα πράγματα έτσι, που έχουμε ανάγκη, ας πούμε, δεν έχουμε καινές διαθήκες. Θα ήθελα να εκδώσουμε, ας πούμε, στα Σουαχίλι μια καινή διαθήκη. Θέλει χρήματα. Έτσι, υπάρχει βιβλική εταιρεία, αλλά εμείς πρέπει να πάμε πάρω από τους καθολικούς. Δηλαδή, δεν πρέπει εμείς να είμαστε σε θέση να εκδώσουμε μια καινή διαθήκη σαν Ορθόδοξη. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι μια. Συνήθως σκεπτόμαστε να βοηθήσουμε την Ιεραποστολή, να δώσουμε χρήματα για το σχολείο. Ναι, εντάξει, και για τα φτωχά. Η πνευματική τροφή. Θέλω να κάνω μελέτη του Καταμάκων Ευαγγελίου, που είναι ο Ευαγγελιστής Μάκος, είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Αφρικής. Θέλω να έχω το Καταμάκων Ευαγγέλιο. Πώς μπορούν να σας βγουν, πάτερ, τώρα, τα νέα, τα παιδιά, άνθρωποι, φορείς που θέλουν να προσφέρουν την βοήθειά τους σε αυτό το έργο, πώς μπορούν να σας βρουν, υπάρχουν κάποια τηλέφωνα, κάποια site, να επικοινωνήσουν μαζί σας, να σας ρωτήσουν, να πάρουν πληροφορίες. Οι άνθρωποι που νοιάζονται για μας και μας αγαπούν, οργάνωσαν εδώ στην Ελλάδα την Ιεραποστολική Αδελφότητα στα ίχνη του Πατροκοσμά. Μάλιστα. Και εδρεύει στο μοναστήρι του Αγίου Κοσμά στην Χαλκιδική, στην Αρναία. Και εκεί θα μπορούσαν να απευθυνθούν. μπορώ να τους δώσω, επίσης μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα το σκαμνί του Πατροκοσμά. Μάλιστα. Ή να μπουν στο Facebook φίλοι Ιεραποστολής Τανζανία, Εμπουκόμπας Τανζανίας. Mm-hmm. Οι ανάγκες μας είναι καταρχάς η προσευχή. Θέλω προσευχή. Δηλαδή, όσοι καταλαβαίνουν τη δυσκολία μας, γιατί είναι όμορφη η Ιεραποστολή, ζούμε στιγμές πάρα πολύ όμορφες, αλλά είμαστε έτοιμοι και για να σηκώσουμε σταυρό. Και να αντιμετωπίσετε όλες τις δυσκολίες. Έτσι. Είναι η προσευχή, δηλαδή κομποσκήνη στο χέρι και προσευχή του κάθε Ιεραπόστολου ονομαστικά. Όποιος και να... Mm-hmm. Ναι. Με τη συμμετοχή μας στην αδελφότητα, στην ενημέρωση, να ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται. Γίνονται αναρτήσεις και η σημερινή εκπομπή είναι για αυτό το λόγο. Και ευχαριστώ το 4Ε και την αδελφότητα και επικαλούμε και την ευχή του πατρός Θεόφιλου που εδώ και 40 χρόνια εδώ στο κανάλι κάναμε πλήθος εκπομπών και να νοιάζονται για το έργο αυτό, την οικονομική βοήθεια, την προσωπική βοήθεια, δηλαδή όσοι θέλουν, όσοι μπορούν, όσοι ξέρουν αγγλικά και όσοι έχουν διάθεση. Μπορώ να πω, χρειάζομαι κληρικούς, μοναχούς, θεολόγους, κατηχητές, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, αρχιτέκτονες, γεωπόνους, οικοδόμους, οδηγούς, ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, μπογιατζίδες, ελεγχρωματιστές, δάσκαλους, κοπτικής, ραπτικής, να μάθουν εκεί να κάνουν άμφια και ράσα και να μάθουν να ράβουν οι ίδιοι ή να εκπαιδεύσουμε τις γυναίκες. Δασκάλους βυζαντινής μουσικής, αγιογραφίας, δεν μπορεί να είμαστε να είναι ερήπια, έτσι. Δεν θέλουμε πλούτη, θέλουμε όμως να είναι ωραίοι. Εργάτες ανειδίκευτους, ειδικευμένους, που να μιλάνε τα αγγλικά και κυρίως θέλουμε να είναι ορθόδοξοι πιστοί χριστιανοί που έχουν αγάπη, καλοσύνη, υπομονή, προσευχή. Αγάπη λοιπόν στο Θεό και αγάπη στο συνάνθρωπο, ναι, κυρίως. Ναι. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν πολύ συγκινητικά όλα αυτά που μας είπατε. Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας, να έχουμε την ευχή σας. Και όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό το έργο, να το κάνουμε. Γιατί βοηθώντας το συνάνθρωπό μας παίρνουμε πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την αγάπη και τη φιλοξενία. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Θα σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.